Στα του ταλαιπωρινού μένου μας Χαλουμιού τώρα θα πάμε, κυρίες και κύριοι, σε μια συνάντηση που κράτησε σχεδόν 5 ώρες. Ο Υπουργός Γεωργίας δεν κατάφερε χθες να πείσει τους εκπροσώπους του Συνδέσμου Τυροκόμων και εκπροσώπους των αγελαδοτρόφων και αγροπροβατοτρόφων σχετικά με την υλοποίηση της συμφωνίας του Ιουλίου του 2022 για την παραγωγή Χαλουμιού ΠΟΠ. Νέο αν κάθε βεβαίως ήταν η αύξηση μέσω διατάγματος του εγωπρόβειου γάλακτος από 10 σε 19%. 20 Οκτωβρίου έγινε αυτό. Πάμε στον Νίκο Παπακυριακού, Γενικό Διευθυντή της Παγκύπριας Οργάνωσης Αγελοδοτρόφων. Σας χαιρετώ, κύριε Παπακυριακού. Σας χαιρετώ εγώ. Λοιπόν, ελάτε να δούμε τώρα τι νέο προκύπτει. Διαφωνούμε εντελώς, ενώ εσείς οι αγελαδοτρόφοι, σε κάτι που συμφωνήθηκε, κατοχυρώσαμε το χαλούμι, πρέπει σταδιακά να αυξηθεί το εγωπρόβειο γάλα και να ανέλθει πάνω από το 51%. Δεν το θέλουμε. Αυτό είναι το χαλούμι. Κοιτάξτε, αυτό δεν είναι το χαλούμι. Ποιος το λέει τώρα, ο φάκελος έχει κλείσει, τον έχουμε καταχωρήσει. Είναι προϊόν ομασίας προέλευσης. Όχι, όχι. Ο φάκελος είναι στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να επικυρώσει την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι. Σε κυπριακό επίπεδο πρέπει να γνωρίζετε. Είναι στο δικαστήριο επειδή εσείς ασκήσατε την. Στα κυπριακά δικαστήρια πρέπει να γνωρίζετε ότι από το 2021 ναι. Ο φάκελος αυτός δεν υπάρχει. Διότι εκκρίθηκε ότι λάθος στάλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν έπρεπε να στάλει. Άρα ο φάκελος βρίσκεται κάτω από δικαστικές διαδικασίες η έγκρισή του. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης λέτε. Μάλιστα. Σε επίπεδο Κυπριακής Δημοκρατίας, ναι. Το δικαστήριο της Κυπριακής Δημοκρατίας ακύρωσε το φάκελο. Ακύρωσε την θεώρηση ότι η αποστολή του φακέλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ήταν νομότυπη. Ναι, με την απόφαση 12-17 του 2014. Και στο δικαστήριο τώρα το Ευρωπαϊκό είναι μετά από αυτή την εξέλιξη δικαστική, είναι επειδή εσείς και η Τυροκόμη. Ναι, είναι μετά. Ναι. Είναι μετά η διαδικασία αυτή. Η διαδικασία αυτή έγινε μετά από την έγκριση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έλεξε σωστά το 2022 Ιούλιο δεν συμφωνήσατε για τα ποσοστά. Ναι, τώρα πάμε στη. Χθες έγινε μια πολύ καλή συνάντηση από τον Υπουργό Γεωργίας. Ναι. Πήγαν όλα τα μέρη κάτω από μια καλή διάθεση για να βρεθούν λύσεις στο θέμα. Ως εκ τούτου, τεθήκαν κάτω οι διάφορες θέσεις. Και από σήμερα ο Υπουργός θα αρχίσει συναντήσεις με τους αγελαδοτρόφους, αύριο με τους τυροκόμους και μεθαύριο με τους αγροπροβατοτρόφους, όπως έχει δημοσιευτεί ήδη. Ναι. Άρα εσείς θα δείτε σήμερα τον Υπουργό, το απόγευμα, τον Υπουργό Γεωργίας. Είχατε πει για κάποια μέτρα σήμερα το πρωί, αφού προέκυψε αυτό χθες. Θα δείτε. Λόγω του ότι συνεχίζεται. Σήμερα θα ενημερώσουμε και τους αγελαδοτρόφους όλοι ότι τα μέτρα αυτά αναβάλλονται μέχρι να τελειώσουμε τη συζήτηση με τον Υπουργό Γεωργίας. Ναι. Τα μέτρα αυτά θα έρθουν τελεσίδικα αν τι μείνει το ποσοστό του εγωπρόβειου στο 10%, κύριε Παπακυριακού, για εσάς τους αγελαδοτρόφους. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή είμαστε σε συζήτηση με την κυβέρνηση, ναι. Αλλά αντιλαμβάνεστε όταν βγει μια απόφαση και δεν γνωρίζουμε τι θα κάνουμε το γάλα από τη μια μέρα στην άλλη. Διότι πρέπει να πούμε ότι ο τομέας της αγελοτροφίας έχει χτίσει το χαλούμι. Ναι. Έχει χτίσει την εμπορία του χαλουμιού. Άρα δεν μπορούμε μια μέρα στην άλλη να το βγάλουμε έξω και να μην έρθουν εξαγωγές μας. Άρα αναμένουμε να και εμείς από την κυβέρνηση. Να εξάγουμε κάτι άλλο διαφορετικό που να μοιάζει με αυτό για τη χαλούμι. Αυτό που λέτε τώρα, ναι. Αυτό που λέτε τώρα δεν έχει καμία σχέση με εμπόριο και οικονομία. Αυτοί που το λένε είναι άσχετοι και με το εμπόριο και με την οικονομία. Στην Κύπρο έχουμε το πιο ακριβό γάλα. Άσχετη, κύριε Παπακυριακού, με το φάκελο χαλούμι, θυμάστε, μόλις ήρθα από το Πανεπιστήμιο που το συζητάμε μαζί. Εσείς είστε εκεί στους αγελαδοτρόφους και τους εκπροσωπείτε έτσι στεναρά και μένουμε πίσω με αυτό το φάκελο του χαλουμιού. Και σε άλλες χώρες βλέπετε και το τυρί, η φέτσα στην Ελλάδα. Έτσι, για παράδειγμα, σε διάφορα νησιά που δεν μπορούσαν γεωγραφικά να το παράγουν, παράγουν κάτι αντιστοιχό, το ονομάζουν κάτι άλλο και πάλι το παράγουν και το πολλούν. Αν έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Ναι. Μα εμάς ο φάκελος αυτός, ναι. Όταν εγκρίθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είχε εναλλαχθεί η φύση του χαλουμιού. Το χαλούμι μέχρι το 2012, που έγινε νομοθετικό να έχει ποσοστό, δεν υπήρχαν ποσοστά. Είχαμε ένα πρότυπο του 80, της δεκαετίας του 80 όμως. Ακριβώς. Ναι. Αυτό το πρότυπο του 85 δεν μιλάει για ποσοστά. Είναι οποιαδήποτε αναλογία υγιεινού πρόβειου ή αγελαδινού, φτάνει να έχει οποιαδήποτε ποσότητα εγωπρόβειου. Όχι, δεν είναι. Το ξέρω απ' έξω αυτό. Είναι. Πρόβειο, εγινό,
Μείγμα ναι. αυτών με ή χωρίς αγελαδινό. Μπράβο, ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Χωρίς οποιαδήποτε ποσοστά. Δεν υπήρχαν ποσοστά. Και έτσι το ερμηνεύαν και οι λειτουργοί. Ναι. Θέλω να πει και το αγελαδινό δεν έχει σημασία αν έχει ή δεν έχει. Άρα σημαίνει ότι υπερέχει το άλλο. Όχι, δεν σημαίνει αυτό το πράγμα. Αυτή είναι μια αυθαίρετη γνωμάτευση. Αυτό που υφίσταται είναι οι ένορκες δηλώσεις των ανθρώπων που εφάρμοζαν το φάγελο τόσα χρόνια. Από το 1985 και μετά. Και αυτό το γνωρίζει και η Ευρωπαϊκή Ένωση και το έχει υποστηρίξει και στα δικόγραφα της. Ότι δεν υπήρχε ποσοστό στα παραγωγή του χαλουμιού. Είναι η Κυπριακή Δημοκρατία και οι αιτητές του φαγγέλου που έβαλαν ποσοστό. Μάλιστα. Στο φάγγελο αυτό, λέτε ότι θα μπορούσατε με ένα άλλο φάγγελο να το δούμε διαφορετικά. Άρα, κύριε Παπαγκυριακού, διότι θα προκύψει τώρα μια νέα σειρά επαφών, θα δείτε εσείς σήμερα τον Υπουργό, τον Γεωργίας, όχι τον αντιλαμβάνομαι τον εμπορίο. Ή θα δείτε και αυτό. Διότι ήρθε και σας βρήκε ο εμπορίο, αντιλαμβάνομαι. Ο Γεωργίας, το Γεωργίας θα δούμε σήμερα. Εντάξει, κύριε Παπαγκυριακού, σας ευχαριστώ. Λοιπόν,